Ωραία. Άλλο. Πήγαμε στο Βουκουρέστι με το Μακεδονία Παύλα Σκόπια, κύριε Κουμουτσάκο. Όχι βέβαια, κύριε Πρωτοσάλτε. Στο Βουκουρέστι, που ήταν μια συνάντηση του ΝΑΤΟ, σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, πήγε η ελληνική αντιπροσωπεία, αφού είχαν καταρρεύσει προηγουμένως οι διαπραγματεύσεις, διότι η ελληνική κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή, υπουργός εξωτερικών Ντόρα Μπακογιάννη, υπουργός εθνικής άμυνας Βαγγέλης Μεμαράκης, δεν δέχτηκαν ένα καθόλου. Τι είναι αυτά τα έγγραφα που επικαλείται ο κ. Κοτζιάς από το αρχείο του Υπουργείου Εξωτερικών? Πρώτα απ' όλα, κύριε Πρωτοσάλτε, είναι αδιανόητο ο Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος επειδή βρίσκεται πολιτικά σε δύσκολη θέση, δεν έχει γίνει ποτέ στο παρελθόν, ποτέ στην ιστορία του τόπου, να απειλεί ότι θα χρησιμοποιήσει απόρριτα έγγραφα, τα οποία είναι αποσπασματικά έγγραφα μιας διαπραγμάτευσης που κράτησε 25 χρόνια. Να το δούμε και αυτό, να θυμόμαστε την περίοδο Τσίπρα και Κοτζιά, κύριε Κουμουτσάκο. Για να απειλεί τους πολιτικούς του αντιπάλους. Τι συνέβη το 1977 τότε? Το 1977. Και έρχεται ο ίδιος. Ναι, τι συνέβη τότε? Τι συνέβη τότε όμως? Και ήρθε το 1977, δεν ξέρω τι συνέβη. Γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, είναι πολλά χρόνια πίσω. Ήμουν πάρα πολύ μικρός για να ξέρω τι συνέβη. Ναι. Το θέμα είναι ότι εκεί ήταν μια τεχνική συζήτηση. Ποτέ η Ελλάδα δεν δέχτηκε, όπως είπε ο κύριος Μπαμπινιώτης, ο ειδικός καθηγητής, γλωσσολόγος και φιλόλογος, κάτι τέτοιο.